Κύριε Υπουργέ, το ερώτημα που σας θέτουμε σήμερα, που αν θέλετε αποτελεί και ταυτόχρονα πρότασή μας, μεταφέρει την απόγνωση αριθμού στρατιωτικών που απ' τη μια έχουν την ευθύνη φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και απ' την άλλη, τουλάχιστον στο βαθμό που αυτό εξαρτάται από τη στρατιωτική υπηρεσία, δεν τους δίνεται η δυνατότητα να είναι συνεπείς απέναντι σε αυτή την ευθύνη που με τη θέλησή τους έχουν αναλάβει, δηλαδή την φροντίδα των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Αναφερόμαστε σε στρατιωτικούς που έχουν ανήλικο τέκνο που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, στρατιωτικούς που έχουν την επιμέλεια ατόμου που είναι αμαιά, κατόπιν δικαστικής απόφασης, σε στρατιωτικούς που έχουν σύζυγο που είναι αμαιά και γυναίκες στρατιωτικούς που έχουν τέκνο μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου μήνα της ηλικίας αυτού. Δεν είναι η πρώτη φορά που καταθέτουμε σχετικό ερώτημα. Σε απάντηση προηγούμενου ερωτήματός μας, την 12η Σεπτέμβρη του 19, ο Υφυπουργός κύριος Στεφανής μας ενημέρωσε ότι όσοι έχουν την επιμέλεια αμαία εκτελούν μόνο υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση, απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους σε ασκήσεις με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται, καθώς για τα ίδια άτομα εφαρμόζεται μειωμένο ωράριο εργασίας. Για ένα μικρό χρονικό διάστημα, μετά από αυτές τις αποφάσεις, είναι γεγονός ότι δεν υπήρξαν προβλήματα. Πολύ σύντομα όμως φάνηκε ότι για κάποιες διοικήσεις η έννοια ασκήσεις εντάσσεται σε μια υποκειμενική ερμηνεία. Αρνούνται δηλαδή να συμπεριλάβουν σε αυτές τις νυχτερινές ασκήσεις οι οποίες εκτελούνται. Αποτέλεσμα είναι όσοι έχουν την επιμέλεια αμαιά να μην δικαιούνται απαλλαγή. Υπόψη ότι οι νυχτερινές ασκήσεις μπορεί να διαρκέσουν και όλη τη νύχτα. Αντιλαμβάνεστε κύριε Υπουργέ τι σημαίνει για κάποιον που σε μια κατάσταση την οποία δεν την έχει επιλέξει αλλά απλά του έτυχε και ευχόμαστε να μην τύχει κάτι τέτοιο σε κανέναν. Να είναι αναγκασμένος ή να τον εγκαταλείψει τον άνθρωπο που φροντίζει για να εκτελέσει την υπηρεσία του ή να πάρει κανονική άδεια. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κι εσείς αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να δοθεί ένα οριστικό τέλος. Να δοθεί τέλος σε μια σκληρή συγκρουσιακή διαδικασία που βιώνουν όσοι στρατιωτικοί έχουν την ευθύνη για άτομα με ειδικές ανάγκες. Απ' τη μια είναι η επαγγελματική τους συνέπεια και η θέλησή τους να την εκτελέσουν και απ' την άλλη το τεράστιο βάρος της ηθικής ευθύνης απέναντι σε μια απολύτως εξαρτώμενη από αυτούς ανθρώπινη ύπαρξη. Νομίζουμε ότι δεν είναι πολύπλοκο να αποσαφινιστεί οριστικά με νομοθετική σας παρέμβαση ότι στην έννοια ασκήσεις συμπεριλαμβάνονται και οι νυχτερινές ασκήσεις. Ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφε, λοιπόν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σε επίπεδο γενικής αρχής πρέπει οι οικογένειες στις τάξεις των οποίων βρίσκεται ως μέλος ένα άτομο με ειδικές ανάγκες να υποστηρίζονται. Από όπου και αν προέρχονται, ασφαλώς και αν οι οικογένειες αυτές έχουν να κάνουν με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από αυτού. Από την άλλη, έρχομαι σήμερα να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση αναρμοδίως, καθότι αρμόδιος είναι ο Υφυπουργός ο κ. Στεφανής, βρίσκεται εκτός στην ορκομοσία των Σμιλητών εκεί στην Τρίπολη, αλλά σεβόμενη μάλλον ως πολιτική ηγεσία το θεσμό του κοινοβουλευτικού ελέγχου, δεν έχω κανένα απολύτως ενδιασμό να προσέλθω και να το συζητήσουμε. Κύριε συνάδελφε, προέρχεστε από τις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων, επομένως νομίζω ότι γνωρίζετε τα βασικά θεσμικά και νομοθετικά. Πρώτον, δεν υφίσταται η ορολογία νυχτερινή άσκηση. Υπάρχει νυχτερινή επέδευση. Κατά την εκτέλεση ασκήσεων εθνικού ή διακλαδικού χαρακτήρα, ενδέχεται να περιλαμβάνονται νυχτερινές δραστηριότητες. Κατόπιν ονοτέρω, με την αναγραφή ασκήσης στην υπουργική απόφαση, περιλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες που εντάσσονται σε αυτή. Και αυτό το ζήτημα έχει απασχολήσει μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου το Υπουργείο και τα γενικά εκτελεία εκτενώς. Χρήζει της προσοχής μας αυτό το μέρος τελεχών στο οποίο αφορά το ζήτημα αυτό. Ας δούμε τι προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο κατά το μέρος που αφορά εκτέλεση υπηρεσιών που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και την απαλλαγή τους από συμμετοχή σε ασκήσεις.
να μην μπω σε απαριθμίσεις ειδικές άρθρων και διατάξεων νόμου, ας πω ότι, ότι καθορίζεται βάσει αυτών των οικείων διατάξεων ότι μεταξύ άλλων κατηγοριών στρατιωτικού προσωπικού οι κάτωθοι εκτελούν μόνο υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους σε ασκήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των καθηκόντων τους κατόπιν αιτιολογισμένης εισήγησης του διοικητή μονάδες υπηρεσίας. Πρώτον, όσοι έχουν ανήλικο τέκνο αμαία, σε περίπτωση δε συζευμένων στρατιωτικών, το ευεργέτημα απολαμβάνει ο ένας εκ των ανωτέρων, εκτός αν τα τέκνα είναι περισσότερα του ενός, οπότε αμφότεροι καθίστανται δικαιούχοι. Δεύτερον, όσοι έχουν την επιμέλεια αμαία, κατόπιν δικαστικής απόφασης. Η επιμέλεια πρέπει να αποδεικνύεται με κάποιο έγκυρο υψηλής τυπικής ισχύως δημόσιο έγγραφο. Αυτή είναι η δικαστική απόφαση. Για την υπαγωγή του σε λόγο διατάξεως, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αναφορά προς τη μονάδα ή υπηρεσία που υπηρετεί, επισυνάπτει φυσικά τα σχετικά δικαιολογητικά, υποβάλλεται σχετική εισήγηση στο οικείο Γενικό Επιτελείο, προκειμένου αυτό να αποφασίσει σχετικά. Ειδικά ο γονέας ανήλικου τέκνου που ασκεί κατά αποκλειστικότητα την επιμέλεια τέκνου αμαία, είτε της πράγμασης, κάτι που πρέπει να διαπιστώνεται, είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης, απαλλάσσεται την εκτέλεση υπηρεσιών και συμμετέχει σε ασκήσεις εφόσον επιθυμεί. Τα σχετικά με το θεσμό της δικαστικής παράστασης ζητήματα ρυθμίζονται βέβαια από τις οικίες διατάξεις του αστικού κώδικα. Να μην μπω τώρα σε μια ανάλυση του τι σημαίνει δικαστική συμπαράσταση για οικονομία χρόνου. Σε κάθε περίπτωση όμως να πω ότι από το πλέγμα αυτών των διατάξεων προκύπτει ότι υφίσταται κανονιστικό πλαίσιο για την εξαίρεση από τις υπηρεσίες που απαιτούν διανυκτέρευση όσων στελεχών έχουν τέκνο αμαία ή επιμελούνται βάσει δικαστικής απόφασης αμαία. Είτε έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες, είτε όχι, άλλο θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή τους σε ασκήσεις, η απαλλαγή από αυτές είναι υποχρεωτική δια τη διοίκηση, μόνο όμως για τους γονείς ανηλίκου τέκνου αμαία και ασκούν, και εφόσον ασκούν κατά αποκλειστικότητα την επιμέλεια αυτού, είτε της πράγμαση είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης. Από την άλλη, είναι μη υποχρεωτική για τη διοίκηση, η οποία ωστόσο κατά την εξέταση του σχετικού αιτήματος πρέπει να δικαιολογεί τη χειρονανητική της πράξη. Επομένως, δικαιολόγηση της αρνητικής πράξης από τη διοίκηση. Με γνώμονα τη φύση των καθηκόντων των ετούντων να υπαθούν σχετικές διατάξεις. Αυτή είναι η νομική διάσταση του ζητήματος. Έχει διασαφινιστεί από σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους και φυσικά η αλλαγή ολόκληρου θεσμικού πλαισίου είναι πέρα από τις στενές αρμοδιότητες του ΥΠΕΘΑ. Εμείς είμαστε έτοιμοι να συμμετέχουμε ενεργά και με συγκεκριμένες προτάσεις προς τα καθήλια αρμόδια Υπουργεία για να διορθώσουμε ενδεχομένως το θεσμικό αυτό πλαίσιο. Το οποίο νομίζω όντως πρέπει να αποφασιστεί και να είναι πιο συγκεκριμένο και καθοριστικό όσον αφορά το καθεστώς απαλλαγών αυτών οι οποίοι αποδεδειγμένα ως γονείς ή έχονται στην επιμέλεια, έχουν στις τάξεις οικογενείας τους αμαία. Στη δευτερολογία μου, επιτρέψτε μου, δεν θα το αναπτύξω τώρα, αλλά θα σας δώσω κάποια συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία που αποδεικνύουν τόσο την έκταση του προβλήματος, αλλά και το πολύ ικανοποιητικό, κατά την άποψή μου, εύρος κάλυψης αυτού του προβλήματος από την ανταπόκριση των επιτελείων στις περιπτώσεις που έχουν τεθεί ενώπιον τους για την κρίση τους. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, πριν μπω στην ουσία της δευτερολογίας, νομίζω ότι είναι σημαντικό να τονίσω ότι το πρόβλημα το οποίο σήμερα συζητάμε έγινε γνωστό σε εμάς από ένα έγγραφο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών της ΠΟΕΣ, του οποίου ήμασταν αποδέκτες, όπως εξάλλου ήταν και το σύνολο των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Και το τονίζω αυτό γιατί θεωρώ σημαντικό ότι η ύπαρξη της συλλογικής δράσης των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, δηλαδή της συνδικαλιστικής τους δράσης, ότι εκφράζει με ευθύνη και ωριμότητα τα προσωπικά τους προβλήματα και διεκδικούν τη λύση τους επιδιώκοντας ταυτόχρονα και την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας τους. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Τώρα όσον αφορά την απάντησή σας, την άκουσα πολύ προσεκτικά. Όπως την άκουσαν και την είδαν εκατοντάδες στρατιωτικοί στις τηλεοράσεις των Καψιμί, των μονάδων τους, και αλλού. Θα την δουν επίσης χιλιάδες μέσα από τα ειδικά site που θα αναμεταδοθεί.
Είναι σημαντικό και θα ήθελα να σας πω ότι πραγματικά αισθάνομαι άβολα που είμαι αναγκασμένος σήμερα να προβάλλω και να στηρίξω το αυτονόητο. Ότι οι άνθρωποι που βιώνουν την ευθύνη της φροντίδας ενός ατόμου με ειδικές ανάγκες δεν έχουν δύο επιλογές. Έχουν μία και μοναδική. Δυστυχώς για αυτούς, όταν η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων τους επιστρέφει μετά τη δουλειά στο σπίτι τους για ξεκούραση, αυτοί ξεκινούν μια νέα πορεία στον τρομακτικά δύσκολο δρόμο της συνείδησής τους. Και για να γίνει κατανοητό το πόσο θολό είναι το τοπίο στις κατηγορίες των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων που συζητάμε, θα ήθελα να σας αναφέρω ένα πραγματικά τραγελαφικό στοιχείο. Άκουσα με πολύ προσοχή την ανάγνωση των προβλέψεων που υπάρχουν. Είναι πραγματικά στοιχεία τα οποία είναι υπαρκτά. Εμείς δεν αναφερόμαστε σε αυτά. Αναφερόμαστε, αν θέλετε, στην θολότητα αυτού του τοπίου. Παράδειγμα, οι στρατιωτικοί συμπαραστάτες ατόμων με ειδικές ανάγκες, δηλαδή ειδικών κατηγοριών, έχουν βάσει νόμου μειωμένο ωράριο κατά μία ώρα με αποδοχές. Όμως είναι αρκετοί, και θέλω να το προσέξετε κύριε Υπουργέ αυτό, η συμμετοχή τους, έστω και σε μία νυχτερινή εκπαίδευση, δεν θα παίξουμε με τις λέξεις νυχτερινή εκπαίδευση ή νυχτερινή άσκηση, όχι μόνο να εκμηδενίσει το χορηγούμενο πλεονέκτημα που τους δίνει ο νόμος, αλλά ακόμη και να ξεπεράσουν και το προβλεπόμενο 40 ώρο. Θέλω να πιστεύω ότι γίνεται αντιληπτό ότι είναι αναγκαίο να πάρετε πρωτοβουλίες και να τους απαλλάξετε από τις συγκρούσεις που τους οδηγούν είτε η ασάφεια ενός νομοθετήματος, είτε και η μη κατανόηση από κάποιες διοικήσεις για το τι βιώνει ένας συμπαραστάτης ατόμου με ειδικές ανάγκες. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε και πιστεύω ότι γίνεται κατανοητό και από την πλευρά σας, εν έτη 2020 να αφήνουμε στο έλεος και την καλή θέληση της κάθε διοίκησης την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η επίλυση αυτού του προβλήματος, η οποία πραγματικά εδράζεται σε κάποιες ασάφειες νομοθετικές, δεν έχει καμιά οικονομική επιβάρυνση για την υπηρεσία. Αφορά εξάλλου έναν όχι αρκετά σημαντικό αριθμό στρατιωτικών. Επίσης, και να είστε σίγουρος γι' αυτό, θα ενισχύσει τόσο το πνεύμα της μονάδας στο οποίο υπηρετούν αυτοί οι άνθρωποι, με όλα τα ευεργετικά αποτελέσματα για τις προσμονές που έχει και ο ελληνικός λαός από την αύξηση ισχύως αυτών των υπηρεσιών. Σας ευχαριστώ.